είμαι η Γενική Γραμματέα του Δήμου Ξάνθης. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Κλειστέλης, ο Δήμος Ξάνθης και η The National Reform Training and Consulting θα συνδιοργανώσουν εδώ στην πόλη μας το επόμενο συνέδριο των Γενικών Γραμματέων. Το θέμα θα είναι ο επενδυτικός αναπτυξιακός προγραμματισμός και διοίκηση οικονομικών αξιών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση στην πράσινη οικονομία με ψηφιακές λειτουργίες και διαβίου μάθηση. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 15 Μαΐου του 2022, όπου στις 12 Μαΐου θα γίνουν κάποιες προσυνεδριακές εκδηλώσεις, ώστε να εκπαιδευτούν οι σύνεδροι στην οικονομική ανάπτυξη των Δήμων. Το συνέδριο λοιπόν αποτελεί την τρίτη ετήσια συνάντηση προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των 332 Δήμων της χώρας. Φυσικά σε αυτό θα συμμετέχουν δήμαρχοι, γενικοί γραμματείς Δήμων, εκτελεστικοί γραμματείς περιφερειών, αντιδήμαρχοι, μέλη δημοτικών συμβουλίων, επιστημονικοί και ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, υπηρεσιακά στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και στελέχη υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ένωσης του Κλειστέλης, τον Δόκτωρα Μιχάλη Χριστάκη, φυσικά τον δήμαρχό μας, τον Μανώλη Τσέπελη, και τον διευθύνων σύμβολο της International Forum Training and Consulting, Γιάννη Κνικλίτσα. Η Ξάνθη είναι έτοιμη να διεξάγει ένα συνέδριο εφάμιλο της πόλης, το οποίο θα είναι εθνικής εμβέλειας και θα αναδειχθεί και η ιστορία της. Προσκαλώ λοιπόν όλους τους εκπροσώπους των ΟΤΑ να συμμετέχουν σε αυτό, καθώς τα ζητήματα που θα συζητηθούν απηχούν στις νέες προσκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα δίνουν κέρυες απαντήσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις των ΟΤΑ προς όφελος των Δημοτών και των πολιτών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης και να τον ευχαριστήσω δημόσια, καθώς μου δίνει τη δυνατότητα να οργανώσω ένα τόσο μεγάλο συνέδριο εθνικής εμβέλειας. Δήμαρχέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.